Προβλήματα στο θέμα του ελέγχου τη ποιότητα του αίματο που προορίζεται για μετάγγιση ώστε αυτό να είναι πλήρω ασφαλέ για του ασθενεί εντόπισε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγεία, η οποία πραγματοποίησε επίσκεψη στο κέντρο αίματο και στην Τράπεζα Αίματο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία. Πρόβλημα ακόμα υφίσταται και πιστεύω ότι οξύνεται. Ποιοτικών έλεγχων, το οποίο πιστέψτε με, αρχίσαμε να αφισβητούμε κατά πόσον είναι. Ε έγκαιρος σε άλλα επαρχιακά κέντρα αίματος. Τα προβλήματα προκύπτουν από την απουσία ενό ανεξάρτητου παγκύπριου κέντρου αίματο πλήρω εξοπλισμένου, στο οποίο θα συγκεντρώνεται το αίμα από όλε τι επαρχίε, θα επεξεργάζεται, θα ελέγχεται και θα αποστέλλεται πίσω στα επαρχιακά κέντρα για να δοθεί με ασφάλεια στου ασθενεί. Η δημιουργία ενό τέτοιου κέντρου αίματο είναι υποχρέωση που απορρέει από Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2002. Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία υπάρχει από το 2002, η οποία δυστυχώ για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν έχει μέχρι σήμερα τύχει εφαρμογή. Υπάρχουν όντω αρκετά προβλήματα. Πέραν τούτων, ο έλεγχο αίματο πραγματοποιείται με παροχημένε μεθόδου, καθότι τα κυπριακά κέντρα αίματο δεν διαθέτουν το λογισμικό πρόγραμμα μοριακού ελέγχου, που είναι ο πιο ασφαλή τρόπο ελέγχου του αίματο για μεταδοτικέ ασθένειε. Εκείνο το οποίο πρέπει να αποφασίσει πλέον η πολιτεία, η κυβέρνηση να κάνει, είναι ένα σωστό κέντρο αίματο, καλά εξοπλισμένο, να υπάρχουν και μοριακά συστήματα. Χωρί εγχειρίδιο και χωρί να ακολουθούνται τα απαραίτητα πρωτόκολλα, κάθε επαρχία λειτουργεί κατά το δοκούν. Εδώ με έκπληξη να ακούσαμε ότι αυτέ οι διαδικασίε δεν υπάρχουν, εγχειρίδιο δεν υπάρχει και κάθε επαρχία ακολουθεί τι δικέ της κατά το δοκούν διαδικασίε. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε ζητήματα που άπτονται τη διοικητική διάρθρωση ενώ η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εργαζομένων αλλά και του Κέντρου Αίματο με την Τράπεζα Αίματο ενδεχομένω να δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στη διανομή του αίματο. Την ίδια ώρα, οι βουλευτέ δεν θεώρησαν καθόλου επαρκή τις εξηγήσει που έδωσαν οι επικεφαλεί τόσο του Κέντρου όσο και τη Τράπεζα Αίματο αναφορικά με τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.